παιδιά, είμαι ο Κωνσταντίνος και μαζί με την κυρία Μάγη Ταμπακάκη και τη Σοφία τη φίλη μας. Γεια σας. Σας παρουσιάζουμε την Ενότητα Μαγειρικής στην εκπομπή Dot Kids. Κάθε Κυριακή θα είμαστε μαζί σας για να μαγειρεύουμε, να παίζουμε και πάνω απ' όλα να διασκεδάζουμε με αυτά που φτιάχνουμε, με τη μαγειρική, γιατί η μαγειρική πάνω απ' όλα είναι τέχνη και αγάπη. Και αγάπη φυσικά. Δεν αγχώνεσαι. Oh, δεν αγχώνομαι, απλά... Τα ξεχνάς. Καλά, καλά. Θα το πω εγώ που ξέρω. Πάτε να το πω εγώ. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε όλα τα παιδιά εδώ. Εμείς και ο Γιώργος που είναι ο κύριος Εμπέτογλου που είναι αδέρφια με την κυρία Νάντση. Όλοι είναι πολύ ευτυχισμένοι που βλέπουν αυτή την εκπομπή και βλέπουν αυτό το πουλάκι. Βγάλτε το! Σκοπός μας είναι να σας ξεναγήσουμε στον μαγικό κόσμο της μαγειρικής που γίνεται με αγάπη, με αγνά υλικά και με σωστό αποτέλεσμα, γευστικό αποτέλεσμα. Θα μας βοηθήσουν και τα δύο τα παιδιά, η Σόφη με την ενέργειά της τη θετική και ο Κωνσταντίνος με την εμπειρία του. Στο σημερινό επεισόδιο θα φτιάξω μια πάρα πολύ ωραία συνταγή, ένα κέικ μπανάνας. Είναι πολύ θρεπτικό, είναι πολύ υγιεινό και φυσικά είναι πολύ νόστιμο. Η συνταγή μας αφορά ένα μπανάνα κέικ χωρίς ζάχαρη. Δηλαδή, εκτός από υγιεινό, γιατί δεν έχει κακαλύπη, δεν έχει και ζάχαρη, είναι πολύ νόστιμο για τα παιδιά, όχι μόνο για απογευματινό ή για μετά το σχολείο, μπορεί να το πάρουν και για σνακ στο σχολείο, είτε να το κάνετε σε ατομικά φορμάκια, είτε σε φέτες. Είναι ένα κέικ κούπας, οπότε δεν θα δυσκολευτείτε με τα γραμμάρια, είναι πολύ εύκολο στη μέτρηση. Ξεκινάμε να την κάνουμε. Χρειαζόμαστε δύο μπολ. Ένα για να λιώσουμε το βιτάμ, για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε στο κέικ, και το άλλο για να βάλουμε όλα μας τα υλικά. Ωραία. Κάνοντας αυτό, έλεγχε την, να πάρω το κατσαρολάκι. Κωνσταντίνε, βάλε εδώ λίγο νεράκι, γύρω στα δύο δάχτυλα. Σοφία, πάρε τις μπανάνες. Κωνσταντίνε, έχω με άλλο ένα μπολάκι εκεί. Θα σας δώσω και ένα ωραίο πιρούνι. Βάλτε τις μέσα στο μπολ. Και θέλω με ένα πιρούνι ο καθένας να τις λιώσει. Να γίνει σαν πουρές μπανάνας. Τώρα. Κωνσταντίνε, εσύ θα μου βάλεις εδώ το αλεύρι. Ρίξαμε το αλεύρι, σόδα, κανέλα, βανίλια. Όλα τα μπαχαρικά. Όλα τα μπαχαρικά. Εμείς εδώ έχουμε προσθέσει και λίγο αλάτι, γύρω στο μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, γιατί πάντα σε ένα γλυκό για να είναι πιο τρισδιάστατη η γεύση του, να μην είναι δηλαδή μόνο γλυκό. Βάζουμε πάντα λίγο αλάτι, βοηθάει πολύ. Στο γευστικό αποτέλεσμα κυρίως. Κωνσταντίνε, ρίξα μου τα αυγά. Να σας πω ότι τα αυγά τα σπάμε πρώτα σε ένα μπολάκι, γιατί μπορεί να είναι χαλασμένα και μετά τα ρίχνουμε μέσα στο μπολ. Θα το σπάσεις εσύ? Ναι, γιατί ξέρω. Ωραία. Οπα. Δεν πειράζει, δεν θα πειράζει. Τα πάρουμε. Αν σας βγει λίγο τραγανό, θα να τα τσόφτω. Συνεχίζουμε, ρίχνουμε το γάλα. Ουσιαστικά τα ρίχνουμε όλα μαζί μέσα στο μπολ. Ρίξε και το άλλο μπουλάκι. Μπράβο. Τέλεια. Το μέλι. Παρακαλώ. Να σε βοηθήσει ο Κωνσταντίνος με το μέλι. Ωραία. Για και λίγο χάλια. Mm-hmm. Τέλεια. Δεν είναι και πολύ ωραία. Οπότε βάζουμε το μέλι στο μπολ μας. Ωραία. Και η Σοφία θα ανακατέψει. Πρέπει να σας πω εδώ ότι προαιρετικά μέσα σε αυτό το banana cake μπορούν να μπουν κομματάκια σοκολάτας, μπορούν να μπουν ξηροί καρποί, σταφίδες, cranberries, ό,τι εσείς επιθυμείτε. Σε περίπτωση που βάλουμε κακάο, αντί να βάλουμε 1 3/4 κούπας αλεύρι, θα βάλουμε 1 κούπα αλεύρι, 3/4 κούπας κακάο. Ή 1,5 κούπα αλεύρι, 1/4 κούπας κακάο. Ανακάτεψε, ανακάτεψε. Κωνσταντίνε, βοήθα. Για κάνε το λίγο. Για κάνε, βρε Κωνσταντίνε, μπράβο. Μην ψηθούν τα αυγά. Όταν το μείγμα μας θα είναι κάπως έτσι, πάει να πει ότι είναι έτοιμο, το έχουμε ανακατέψει σωστά για να μπει στη φόρμα του. Λοιπόν, παίρνουμε τη φόρμα. Αλευρώνουμε καλά να πάει παντού για να μπορεί μετά να βγει το κέικ από τη φόρμα. Πάω στην οροχήτη να το κάνω για να κάτεβε να είναι έτοιμο το μείγμα. Θέλετε να τα πιάσουμε με το γάντι. Ε,
Με το γάντι. Mm. Όχι, δεν χρειάζεται. Θα μου κόψει, θα μου ψιλοκόψει τη σοκολάτα τώρα με το γάντι. Περίμενε. Να το απλώσω. Γιατί δεν πρέπει να πληρωθεί. Όχι, δεν χρειάζεται. Απλώνεται μόνο του. Κοίτα να δει. Κοίτα με τι μαγικό τρόπο απλώνεται. Δε. Το κουνά. Και απλώθηκε. Ψήνουμε. Αντιστάσεις 180 βαθμούς για 40 με 45 λεπτά. Εξαρτάται πάντα από το φούρνο σας, οπότε να την ελέγχετε. Πάμε, Σοφία. Ναι. Πάμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και μετά τώρα ψήνεται σε 2 λεπτάκια είναι έτοιμο. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε την επικάλυψη σοκολάτας, ναι. Θέλω και οι δύο να κόψετε αυτή τη σοκολάτα όπως είναι τα πλακάκια της. Κομματάκι, κομματάκι. Κωνσταντίνα, βοήθησε τη Σόφη. Προκειμένου να μην γίνει πολύ σκληρή σοκολάτα και δεν μπορέσουμε να κόψουμε τις φέτες του κέικ, θα βάλουμε μέσα λίγο βιτάμ. Για αυτή την ποσότητα σοκολάτας θα μας χρειαστούν γύρω στις 2 κουταλιές της σούπας. Το βάζουμε πριν αρχίσει να λιώνει η σοκολάτα. Και έτσι όπως είναι, ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε τη διαδικασία. Η σοκολάτα μας έχει σχεδόν λιώσει. Σβήνουμε το μάτι, την αφήνουμε εδώ πάνω για να παραμείνει ζεστή και υγρή για να καλύψει το κέικ μας. Θα μου το δώσεις. Περίμενε, γιατί καίει, πρόσεχε. Και ήρθε η ώρα της επικάλυψης. Κάνεις τα καλλιτεχνικά σου, εντάξει. Ναι. Πω, έβαλες και το λόγο. Ένα μην είναι σοκολατένιο. Βλέπετε, το απλώνουμε. Ναι, άπλωσε πρώτα από πάνω να πάει παντού. Πριν παγώσει, έφυγε η σοκολάτα. Είναι και ωραίο και nice all the way. Για να το βάλουμε και εδώ. Εδώ είναι η φάση που τα παιδιά χρησιμοποιούν τη δική τους φαντασία. Και είναι ωραίο παρότι okay, το οπτικό αποτέλεσμα μπορεί σε κάποιους να αρέσει, σε κάποιους άλλους όχι. Αλλά είναι ωραίο όταν βλέπεις το παιδί να δημιουργεί κάνοντας αυτό που του αρέσει καλύτερα. Το κέικ μας λοιπόν είναι έτοιμο, είναι πάρα πολύ ωραίο με σοκολάτα. Είναι πάρα πολύ λαχταριστό, πάρα πολύ υγιεινό και πάρα πολύ νόστιμο. Έχει γεύση μπανάνα και το μόνο που μένει τώρα είναι να το κόψουμε και να το φάμε. Και θα φάτε όλοι και θα το παρουσιάσετε. Και έγινα χάλια τώρα. Παρακαλώ, χαρτί.